嗯嗯 Καλησπέρα σας. Παρασκευή βράδυ με αντιθέσεις και επιτέλους επανερχόμαστε σε μία ροή που βεβαίως η προεκλογική περίοδος πια των εθνικών εκλογών θα μας εκτρέψει εκ νέου. Ωστόσο αυτό το φωτεινό διάλειμμα για τις αντιθέσεις έχει τη χαρά και συνάμα την τιμή να φιλοξενεί έναν άνθρωπο που υπό μία ευρία έννοια είναι και δικός μας άνθρωπος είναι στη μεγάλη δημοσιογραφική οικογένεια, ανεξάρτητα του ρόλου που έχει επιλέξει στην προσωπική του πορεία να ακολουθήσει. Υπήρξε άλλωστε η πρώτη εμβληματική φυσιογνωμία σε κεντρικά δελτία ειδήσεων της λεγόμενης ιδιωτική τηλεόραση. Σήμερα είναι καθηγήτρια της δημοσιογραφίας και της επικοινωνίας στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ταυτόχρονα είναι ο άνθρωπος που συντόνισε, επιμελήθηκε μια πολύ μεγάλη έρευνα η απόλυξη της οποίας είναι ένα ντοκιμαντέρ που από πολλού έχει χαρακτηριστεί το ντοκιμαντέρ της χρονιά για πολλού λόγου. Τίτλο του ντοκιμαντέρ Ήχνη. Αφορά του αγνοούμενου στην Κύπρο από την εισβολή και κατοχή, για να μην ξεχνάμε ότι η κατοχή συνεχίζεται, το 1974 της Τουρκίας. Και κοντά μας απόψε είναι η Σοφία Ιορδανίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και είστε λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσία στο επιμελητήριο του Ηρακλείου αυτή τη ξεχωριστή δουλειά. Και θέλω να ρωτήσω τη Σοφία Ιορδανίδου. Ξέρω ότι από τα πρώτα τη δημοσιογραφικά βήματα, τώρα με μια άλλη έννοια, είναι ταυτισμένη πια και με την ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο, είχατε πάντα μία ευαισθησία να φωτίζετε με ανθρώπινες ιστορίες μεγάλα γεγονότα. Εδώ, είναι ένα γεγονός που η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις οικογένειε των αγνοωμένων και ελλαδιτών ε, σιγά σιγά φάνηκε ιστορική πορεία και εξελίξεις να το σβήνει. Εσείς το επαναφέρατε και θέλω να μου πείτε πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το ντοκιμαντέρ. Η Αφορμή είναι η έρευνα που εκπονεί η Μαρία Καρεφιλίδου, αδερφή αγνοούμενου τα τελευταία 25 ολόκληρα χρόνια. 25 χρόνια ψάχνει ε, να βρει στοιχεία για τον αδερφό τη, ο οποίο στην αρχή χαρακτηρίστηκε νεκρός, μετά αγνοούμενο και στην πορεία ήδη ανακάλυψε ότι ήταν φυλακισμένο. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν οικογένειε ε, πάνω από χίλιου, αυτή τη στιγμή yeah. αγνοούμενου, οι οποίοι ζουν με αυτή την αγωνία. Ζουν με αυτή την αγωνία για το αν ο δικός τους άνθρωπος είναι ακόμα ζωντανός ή αν έχει πεθάνει. Και αν έχει πεθάνει, τι ακριβώς πρέπει να γίνει ε, για να τον τιμήσουν. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο αυτό το ζήτημα και μια ανοιχτή βαθιά πληγή που εξακολουθεί ναι, να υπάρχει στην Κύπρο με εκατοντάδες, εκατοντάδες οικογένειες. Αυτό είναι το λεγόμενο μικρό ανθρώπινο κάδρο. Αλλά υπάρχει πίσω από αυτό το εγχείρημα και ένα μεγαλύτερο κάδρο. Κάτι προσπαθείτε να μας πείτε. Κοιτάξτε, είπα, λέτε ότι είναι μικρό κάδρο, αλλά το μεγάλο κάδρο πίσω από αυτό το μικρό κάδρο είναι το κάδρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, το οποίο δεν είναι καθόλου μικρό, γιατί πραγματικά... Ε, απασχολεί εμπειρογνώμονες, επιστήμονες, δικηγόρους, ανθρώπους που ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο για το τι γίνεται σε περιπτώσεις εισβολών, γιατί εδώ μιλάμε για μια παράνομη εισβολή το 1974, από την Τουρκία σε ένα ξένο κράτο, σε ένα άλλο κράτο. Το θέμα λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή ότι πάει να σβήσει, πάει να ξεχαστεί. Είναι φανερό, ολοφάνερο, ότι δεν μπορεί να ξεχαστεί. Ε, θα σας πω στη συνέχεια ότι είμαστε κι άλλες mm -hmm. ε, μειονότητε, πούμε, ή άλλες οικογένειες ε, οι οποίες ζήσαμε παρόμοιες ιστορίες, από, είτε από εισβολή, είτε από γενοκτονία, που και εκεί προσπαθήσαν να επιβάλλουν τη λύθη, αλλά τελικά δεν είναι τόσο εύκολο να επιβληθεί η λύθη, παρότι πέρασαν τρεις γενιές, βλέπετε ότι η τρίτη γενιά του ποντιακού ελληνισμού είναι πιο έντονη από ποτέ. Άρα λοιπόν δεν πέτυχε αυτό το πείραμα της λύθης, γιατί οι δικοί μας γονείς, η δεύτερη γενιά δηλαδή, προσπάθησαν πολύ να μας εντάξουν στην ελληνική πραγματικότητα, Προσπαθώντα να ξεχάσουμε αυτό που έγινε. Δεν μα μιλούσαν καν. Τι γιαγιάδε μα θυμόμαστε και του παππούδε μα θυμόμαστε. Αλλά εμεί δεν ξεχάσαμε. Δηλαδή, θέλω να πω, παρότι δεν ήταν κάτι συνειδητό, mm. νομίζω ότι η ιστορία μετατρέπεται σε ενέργεια. Και η ενέργεια ισχωρεί, ισχωρεί τόσο βαθιά στον ανθρώπινο οργανισμό που δεν σου επιτρέπει να ξεχάσεις. Όμω, Σοφία Ιορδανίδου, φαντάζομαι ότι με αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο όπου πηγαίνει, σε όποιο φεστιβάλ, έχει μια απίστευτη υποδοχή πέρα από αυτό καθ' αυτό το στοιχείο πληθυσμών που μπορεί να βλέπουν τα δικά του βάσανα, τα δικά του δράματα. νομίζω ότι θέτει επιτάπητο και ένα άλλο θέμα. Αυτό που ακούμε πομποδό από, από τεχνοκράτε ή δίμονε, διεθνέ δίκαιο, διεθνή δικαιώματα, το ένα και το άλλο, θα έλεγα ότι το, το επανατοποθετείτε με έναν τρόπο ότι τελικά το δίκαιο του ισχυρού προσπαθεί να κουκουλώσει τα πάντα. Θέλω να θυμίσω, και το ξέρει καλύτερα από μένα, ότι στη Λατινική Αμερική έχουμε επίση αγνοωμένου. Στην Αργεντινή του πετάγανε από ελικόπτερα ή του εξαφάνισαν. στη Χιλή, σε μια σειρά δικτατορίε. Και έγινε ολόκληρο θέμα, διεθνέ θέμα. Εδώ έχει, όπω σωστά είπε, την εισβολή μια ξένη χώρα, τη Τουρκία και την κατοχή στη συνέχεια, αγνοωμένου, και καμία ουσιαστικά απάντηση. Αυτό που εντυπωσιάζει το ντοκιμαντέρ, που θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί απόψε εσύ και η ομάδα σου το διαθέτει και στην Κρήτη για δημόσια προβολή, όπω το έχετε κάνει παντού, έχετε ανοίξει, δεν το έχετε κλειδώσει. Θα το δούμε σε λίγο. Αυτό που κάνει το ντοκιμαντέρ είναι ακριβώ να τσιγκλίσει, θα το πω, τον τρόπο που λειτουργούν και οι λεγόμενοι διεθνεί οργανισμοί, εκεί που υποτίθεται ότι καταφεύγει για την απόδοση δικαίου. Ακριβώς. Ε, θα έλεγα ότι το ντοκιμαντέρ δεν επικεντρώνεται στο δράμα. Ε, ούτε καλούμε κανέναν να ταυτιστεί με το δράμα. Είναι πολύ περισσότερο αναφορές και ανάδειξη της δυσλειτουργίας, αν όχι της απόλυτης μη λειτουργία του διεθνού δικαίου. Δηλαδή προβληματίζεται κανείς για το πώς λειτουργεί, αν λειτουργεί το διεθνές δίκαιο. Και τι θα μπορούσε να γίνει για να μην γίνονται όλα αυτά τα στραβά. Λοιπόν, έχουν προσκληθεί σε προβολές uh, του ντοκιμαντέρ αρκετοί άνθρωποι του διεθνούς uh, δικαίου. Δικηγόροι, καθηγητές, mm -hmm. πανεπιστημίου. Και ακούσαμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ε, η κατάληξη είναι ότι... Το διεθνέ δίκαιο είναι ένα πράγμα που συνδιαμορφώνεται μαζί με του λαού και του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι σταθερό, δεν είναι κάτι που μπορεί να διασφαλίσει. Ε, ε, να διασφαλίσει την ακαιρεότητα σε ένα κράτος το βλέπουμε εξάλλου καθημερινά το βλέπουμε συνεχώς δηλαδή η Τουρκία αποφάσισε να πάρει δύο χιλιόμετρα από τη Συρία μπήκε, το πήρε για να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας σαν μη συμβαίνει τίποτα το Ισραήλ αποφάσισε να πάρει τη, μια, τη μισή, τη μισή πόλη στα σύνορα με το Λίβανο, μπήκε, την πήρε, μια χαρά. Η Συρία στο Λίβανο και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρότι υπάρχει το διεθνές δίκαιο, δεν επιβάλλεται, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Για ποιους λόγους. Δεν υπάρχει ένα όργανο που να πει τι θέλεις να κάνεις, μπήκε, όπως μπήκε έφυγε. Αυτό δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια στου λαού, στου πληθυσμού. Δεν ξέρει ποτέ δηλαδή πώ θα είναι τα σύνορά σου αύριο. Δεν ξέρει ποτέ πώ θα είναι η ζωή σου αύριο. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό το οποίο αναδεικνύεται γύρω στο ντοκιμαντέρ. Εξάλλου αυτή ήταν και η στόχη μα: να αναδειχθεί ο ρόλο του διεθνού δικαίου. Ε, ο ρόλο, η ύπαρξη, mm -hmm. η δυσλειτουργία, η μη λειτουργία ή πώς θα μπορούσε αυτό να ανατραπεί και υπάρχουν μαρτυρίε γι' αυτό ε, το τεράστιο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μαζί με όλα αυτά η απώλεια και μιας πολιτισμικής κληρονομιάς, γιατί με αυτό, πολύ ταυτίζονται, γιατί με αυτό ταυτίζονται πολύ περισσότερο οι ξένοι που το παρακολουθούν, η απώλεια λοιπόν τη πολιτιστική, τη θρησκευτική κληρονομιά, που ήταν τεράστιο ζήτημα για την Κύπρο το 74 και πώς οι μαρτυρίες λένε ότι αυτός είναι ένας μοναδικός τρόπος για να αφαιρεθεί η μνήμη και η ταυτότητα του λαού που πας να καταλάβεις. Πρέπει να πω ότι στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ μιλάει και η άλλη πλευρά. Βεβαίως. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό που είναι η άλλη πλευρά που επίσης προσπαθεί με κρύο αίμα θα το πω έτσι να καταγράψει την εικόνα σε εντυπωσία σε κάτι από τις που ακούγονται συνολικά. Ε, η άλλη πλευρά ακούγεται, γιατί όπως είπα πριν, ε, ή μπορεί και να μην το είπα, ο στόχος μας δεν είναι να λύσουμε το Κυπριακό. Δεν, δεν μπορεί. Ίσως και γι' αυτό mm. να, μην, ε, να, να μην προχωράμε με το θέμα των αγνομένων. Γιατί όσο περισσότερο προχωρήσεις με το θέμα των αγνομένων, τόσο πιο κοντά θα φτάσεις στο τι έγινε, στο γιατί έγινε και πώς αυτό το πράγμα μπορεί να κλείσει από ε, μια πρώτη προσέγγιση. Ε, δεν είναι, λοιπόν, ε, ο στόχος μας αυτός. Ε, ο στόχος είναι να προσεγγιστεί το τόσο μεγάλο και σοβαρό θέμα των αγνοωμένων από όλες αυτές τις σκοπιές. Και ναι, υπήρξαν και τουρκοκύπροι αγνοούμενοι από εσωτερικές ε, εντάσεις που υπήρχαν ε, ε, στην Κύπρο το 1964, το 62, το 63, το 64, ναι, δεν δε, δε κρύβεται το γεγονός και επίσης δεν κρύβεται το γεγονός ότι μπορεί ένα μέρος της αντίδρασης να οφείλεται και σε αυτό, της αντίδρασης από πλευράς του όταν βρέθηκαν σε θέση ισχύω. έτσι. Φυσικά μπορούμε να πάμε και πιο πίσω και πιο πίσω από τη στιγμή που δόθηκε η Κύπρος στους Εγγλέζους, ποια ήταν η κατάσταση τότε, αν υπήρχε όντως μειονότητα, πώς ήταν και πώς δημιουργήθηκε. Θέλω να πω το πάμε πίσω στην ιστορία δεν σταματάει που Προφανώ. Έχει δίκιο. Και όλο Άρα... και φέρνει άλλα δεδομένα. Ναι, γιατί αυτή η συζήτηση στην Κύπρο μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν ε, ελαφρά την καρδία να γίνει αυτή τη στιγμή η συνύπαρξη και να δοθεί η περιβόητη λύση. Τα επιχειρήματα λοιπόν που επικαλούνται α, να ζούμε ειρηνικά με του αδερφού μα κτλ. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ απλουστευμένες ε, τοποθετήσεις αυτές. Άρα δεν ξέρω πόσο πίσω να πάω. Σίγουρα όμως υπάρχουν Τουρκοκύπριοι αγνοούμενοι. Οι οικογένειε των οποίων ζουν το ίδιο ακριβώς δράμα με το δράμα των Ελληνοκυπρίων. Είναι η μοίρα των λαών, κατά τη γνώμη σου, ιδίω σε χώρε που έχουν το προνόμιο και την κατάρα γεωπολιτικά να είναι σε χώρου κλειδιά. Ναι, έχει πολλά χρόνια που το λέω αυτό. Άμα είσαι Κύπριος, αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Τούρκος, γιατί η Τουρκία δεν βιώνει λιγότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ανεξάρτητο και να ζει όπω ζουν οι Ελβετοί ή οι Λουξεμβού, στο Λουξεμβούργο. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ποιο ενδιαφέρεται για το Λουξεμβούργο, κανεί. Ενώ εδώ τους νοιάζουν τα πάντα. Οτιδήποτε συμβεί. Είναι πολιτική εξέλιξη, είναι κοινωνική εξέλιξη, είναι οτιδήποτε, είναι ο ήλιος, είναι το φως, είναι η θάλασσα, είναι οτιδήποτε και να γίνεται στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Τουρκία, επαναλαμβάνω, είναι του απολύτω μεγάλο ενδιαφέροντος για τις δυνάμεις που έχουν ε, βλέψεις. Και ειδικά τώρα που ανακαλύψαν και την ενέργεια. Πάντα ήταν... Τώρα πολύ περισσότερο με το θέμα της ενέργειας. Άρα, ναι, θα έλεγα ότι εν μέρη είναι μέρο της μοίρα αυτών των, των, χωρών. Λοιπόν, για να μην κρατάμε του τηλεθέατε σε αγωνία, θα πάμε να δούμε χωρίς διακοπή όλο το ντοκιμαντέρ και αμέσω μετά να συζητήσουμε και με αφορμή αυτό, όχι όμω μόνο γι' αυτό. Θέλω όμω πριν πάμε. Να μου πεις λίγο τα τεχνικά του ντοκιμαντέρ, για να μην αδικήσουμε κανένας. Σκηνοθεσία είναι ο Θάνος Τσάντας. Είναι 37 λεπτά μόνο το ντοκιμαντέρ, γιατί η απόφαση ήταν να επικεντρωθούμε στα πολύ σημαντικά και να μην ανοίξουμε σε mm -hmm. πολύ μεγάλα θέματα. Ε, την κάμερα και τη σκηνοθεσία έκανε ο Θάνος Τσάντας. Στη σκηνοθεσία δούλεψε και ο Άρης Χατζηστεφάνου μαζί με το σενάριο. Εγώ είμαι υπεύθυνη της παραγωγής και έρευνας Στην έρευνα βοήθησε πολύ και ο Λεωνίδας ο Βατικιώτης Ο οποίος είχε την επιστημονική επιμέλεια ε, Τεκμηρίωση θα έλεγα των όσων βρήκαμε και με όσα ασχοληθήκαμε είναι μια παραγωγή του Advanced Media Institute, του Ινστιτούτου που κάναμε εφαρμοσμένη σε έρευνα στην επικοινωνία και τη δημοσιογραφία, ω συνέχεια. Αυτό και με εντουσίασε σ... και η δική σου δουλειά, άλλωστε. Ναι, ναι. στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ακριβώ, ω σύνδεση με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που, που έκανα το, πριν από 7, 8 χρόνια. Ε, το Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία. Ως συνέχεια και σύνδεση ήρθε το Ινστιτούτο όπου συνεχίζουμε την έρευνα και κάνουμε και εφαρμοσμένα έργα. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το ντοκιμαντέρ Ίχνη. Ε, πολλά ευχαριστώ σε πολύ κόσμο, γιατί πολλοί ανοίξαν τις καρδιές τους. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Σενέρ Λεβέντ, ο οποίος είχε το θάρρος και την τόλμη ε, να, να, τοποθετηθεί όπως τοποθετήθηκε για το γίγνεσθε αυτή τη στιγμή στο νησί, στη Μεγαλόνησο. Στον Αχηλέ Μηλιανίδη, ο οποίο mm -hmm. στάθηκε δίπλα ε, και μα στήριξε και οικονομικά και άλλος πώ, ο κοσμήτορα τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου, Κύπρου. Και από τα κορυφαία νομικά μυαλά τη Κύπρου. Μυαλά της Κύπρου ε, τόσοι άνθρωποι που πρόθυμα ε, συνεργάστηκαν και άλλοι τόσοι που καθόλου δεν συνεργάστηκαν γιατί ενδεχομένως ξέραν ότι θα είμαστε λίγο κριτικοί απέναντι στη ΔΕΑ, στην Κράτησε Ερευνητική το Επιτροπή. Κράτησε αυτό για το ποιοι δεν συνεργάστηκαν. Θέλω όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε αυτό το ντοκιματέρ και θέλω να ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη τη Σοφία Ιορδανίδου σε δημόσια τηλεοπτική προβολή από την Greek TV, από τις αντιθέσεις, χάρη στη βούληση της Σοφίας να παρακολουθήσουμε όλοι ένα θέμα το οποίο είναι αυτό που κρατείται όσο το δυνατόν πιο χαμηλά στην περίφημη ατζέντα του Κυπριακού. Πάμε να το δούμε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Ε, μετά από αυτή την προβολή βεβαίως μάλλον ελάχιστα μπορείς να πεις. Μιλάει το ντοκιματέρ, αλλά επειδή εξάπτει λίγο τη δημοσιογραφική περιέργεια θέλω να σε ρωτήσω, το υπενήχθηκες πριν το παρακολουθήσουμε. Υπήρξαν τρικλοποδιές στην προσπάθεια να το οργανώσετε και να κάνετε τα γυρίσματα. Κοιτάξτε. Γιατί από ό,τι είδαμε εδώ, θίγονται πολύ ανοιχτά ζητήματα. Και δεν είναι μόνο ο Λεβέτ που τα λέει σκληρά και λέει πολλά και για τους Έλληνες και την Ερντολολαγνία πολλών, ο οποίος θα ένα ένας μεγάλος πολιτικός, δεν είναι ένας τρελός πολιτικό ένας μεγάλος πολιτικός για τη χώρα του, την έχει καθιερώσει ως μεγάλο ισχυρό περιφερειακό παίκτη, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο άφεριμ πασάμ. Λοιπόν, ρωτώ ευθέως, υπήρξαν δυσκολίες. Ναι. Εμέσω εμέσως θα απαντήσω. Ο Σενέρ Λεβέντ όντως είπε, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι στην Τουρκία αποδέχεστε την τουρκική κατοχή και δείχνετε... Στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όχι στην Τουρκία. Στην Τουρκία είπα, στην ναι. Κύπρο, στην Κύπρο, συγγνώμη. Γιατί κάποιοι στην Κύπρο αποδέχεστε τον Ερντογάν και δεν μιλάτε για τουρκική κατοχή. Μάλλον ξέρω, είπε, γιατί ε, δεν θέλετε να στραβώσει κάτι ε, στην λύση, στην επικείμενη λύση. Λοιπόν, αυτό ε, έχει γίνει μέρος της συνείδησης πλέον στην Κύπρο. Ε, όχι το λεξικό, όχι αποφεύγουμε λέξεις, ε, αποφεύγουμε να πούμε ότι είχαμε τουρκική εισβολή ε, στα επίσημα όργανα Ενώ Αποφεύγουμε να, να παραδεχτούμε ότι υπάρχει κατοχή. Γιατί? Για να φτάσουμε επιτέλους στη λύση. Ε, αυτό ήταν και το εμπόδιο νομίζω κάποιων ανθρώπων να υποστηρίξουν τη δουλειά μας διότι θεωρούν ότι θα εμποδιστεί η επικείμενη mm. λύση. Είναι μόνο αυτό ή γιατί εδώ έχουμε με βιωματικό τρόπο την απόλυτη ήττα ενός λαού και ενός συστήματος. Θέλω να πω, παίζει ρόλο αυτό επειδή ζεις και στην Κύπρο ένα μεγάλο διάστημα του χρόνου παίζει ρόλο δεν θα ήθελα να πω απόλυτη σίγουρα το σύστημα το κυβερνητικό το, 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 το κομματικό οποιοδήποτε από οποιαδήποτε πλευρά και να μιλάμε σίγουρα αυτό ε, βρίσκεται εν μέσω διαπραγματεύσεων, συνεννοήσεων, mm. κάπου θέλει να φτάσει ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί, ο άλλος να πάρει ένα κομμάτι για να δώσει κτλ. Υπάρχει σίγουρα μια ε, ανταλλαγή. Αλλά στον κόσμο δεν θα το έλεγα. Ο κόσμος, ε, μακριά από μένα δηλαδή να πω ότι έχει το αίσθημα της απόλυτη ήττας, ε, ε, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος το οποίο συνεχίζει να παλεύει και να αγωνίζεται για μια καθαρή λύση γιατί δεν ικανοποιείται προφανώς με την προτινόμενη λύση και υπάρχει ένα άλλο μεγάλο μέρος ε, το οποίο φαντάζεται ότι αυτή η λύση μπορεί να λειτουργήσει. Και δεν θέλω να ασκήσω κριτική. Σε προσωπικό επίπεδο ασκώ κριτική. Γιατί δεν, δεν, μπορώ, να, δεν μπορώ να πιστέψω ότι με τα σημερινά δεδομένα και όχι με το 2010 ή με το 2000 τελεία θα μπορούσαμε να λέμε άλλα πράγματα, αλλά το 2019 με τα σημερινά δεδομένα ε, μου φαίνεται το λιγότερο ως αφελής μια τοποθέτηση θα ενωθούμε και θα ζούμε ειρηνικά και θα αποτελέσουμε το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο ότι να μπορεί να γίνει. Διότι αυτή η ρητορική υπάρχει στην άλλη πλευρά. Εγώ λοιπόν σε προσωπικό επίπεδο δεν το ασπάζομαι αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως σέβομαι την άποψη όλης αυτής της μερίδας, γιατί είναι μια μεγάλη μερίδα του Κυπριακού λαού, μια σημαντική δηλαδή, ένα σημαντικό κομμάτι mm -hmm. του Κυπριακού λαού πιστεύει αυτό το πράγμα. Ότι θα κάνουμε τι υποχωρήσει μα, θα κάνουμε τι προσπάθειέ μα, αλλά αυτή είναι η καλύτερη λύση. Σοφία Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Τώρα, η είναι μόνο αυτό, ή είναι το ότι ερχόμενε γενιέ και γενιέ, θα το πω λαϊκά, έχουν υποστεί μία κόποση. Δηλαδή, Βεβαίως. να τολύνουμε ρε παιδί μου τώρα, μην ξύνουμε πληγέ και αυτό συμπαρασύρει. Και την υπόθεση πληγωμένων, όπω είδαμε στο ντοκιμαντέρ, ναι. βαθιά πληγωμένων ανθρώπων που άλλαξε η ζωή του. Έτσι σε μία ωραία ε, ημέρα, ένα ωραίο πρωινό, άλλαξε η ζωή του. Αλλά δεν μπορούν να συνυπολογίσουν ότι η ζωή προχωρά, το λέω πολύ ψυχρά, και κάποιε νέε γενιέ σου λέει: Άστο τώρα πίσω. Ναι. Να πάμε μπροστά. Ε, Όντω, αυτό ισχύει. Υπάρχει μία μερίδα κόσμου ε, η οποία λέει: Κουραστήκαμε πια. Φτάνει αυτή η ιστορία. Όμω, ας το ξεχάσουμε δεν ξεχνιέται. Ε, υπάρχει αυτή η ρητορική. Δηλαδή υπάρχει και από ανθρώπους όχι τόσο μεγάλους και από νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μάθει και πολλά πράγματα ότι ακούν στο σπίτι τους. Δηλαδή τώρα με το ντοκιμαντέρ και επειδή γυρνάμε σε mm -hmm. λίκια, γίνεται πολύ μεγάλη ζήμωση. Για πες μου, έχει ενδιαφέρον αυτό που Ναι, αναφέρεις. ναι, γιατί μαζεύουν οι λυκειάρχες, μαζεύουν όλα τα παιδιά σε ένα αμφιθέατρο, δείχνουμε το ντοκιμαντέρ και μετά εγώ του κουβεντιάζω μαζί τους. Και βλέπω τα στερεότυπα από τις οικογένειες πώς αναπαράγονται. Άρα τι θα πει λύθη. Δεν υπάρχει λύθη. Τα παιδιά έχουν άποψη. Και έχουν άποψη περισσότερο διαμορφωμένη από το σπίτι και από τον περιβάλλοντα χώρο, παρά στο σχολείο. Γιατί στο σχολείο ακόμα είναι πολύ νοπό. Δεν έχει περάσει mm. τόσο στην, στην ιστορία. Δεν διδάσκεται, δηλαδή, σε βάθος ε, το κυπριακό ακόμα, ούτε και την εισβολή του 74. Όμως διδάσκεται, έχει αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει. Θέλω να πω λοιπόν ότι ισχύουν όλα αυτά. Υπάρχει κόποση, υπάρχει επιθυμία από τους άλλους, αληθινή επιθυμία να συνυπάρξουν. Και υπάρχει και πολύ σοβαρή ένσταση από μια άλλη μερίδα η οποία λέει Παι, παιδιά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό που λέτε δεν γίνεται. Και το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να λυθεί καθαρά στο τραπέζι. Και κάπως έτσι όπως είδαμε και στο ντοκιμαντέρ, καταλήγει ο Ντεζάγιας, ότι δεν mm. μπορεί να λέμε τάμπουλα ράζα, το ξεχνάμε, πάμε παρακάτω. Γιατί τίποτα δεν ξεχνιέται. Και σας έδωσα το παράδειγμα του ποντιακού ελληνισμού, που τίποτε δεν ξεχάστηκε, παρότι έγιναν πολύ φιλότιμες προσπάθειες να ξεχαστεί. Τελικά δεν μπορούμε να τα βάλουμε ούτε με τη φύση, ούτε με τον κόσμο, ούτε με το γίγνεσθε. Όπως είπα, αυτό μετουσιώνεται, γίνεται ενέργεια και Ισχωρεί βαθιά να. Ε, ένα μόνο θα πω. Η εγγονούλα της Μαρίας Καρεφιλίδου που είδαμε είναι τεσσάρων ετών. Και λέει συνέχεια: Γιαγιά, Εγώ θέλω να παντρευτώ και να κάνω ένα γόρι που θα το πω χρήστο. Σοβαρά, είναι τεσσάρων. Δες πώς περνάει αυτό που είπε στο το DNA. Πες μου κάτι, μπορεί να σε ευνηδιάσει η ερώτηση. Από την άλλη, εμπόριο πόνο. Υπάρχει. Έχει γίνει εμπόριο πόνου από την αρχή με, τη, με, με τις ομάδες των Αγνωμένων, Με τους οργανισμούς Τους διάφορους που στήσανε κτλ. Ε, Ό,τι έχει γίνει έχει γίνει ε, Τώρα είναι λίγο εξασθενημένο Πλέον το, το εμπόριο του πόνου ε, γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι πραγματικοί ερευνητέ. Εγώ έχω πει στη Μαρία Καρυφιλίδη ότι θα σε προσλάμβανα σήμερα, αν δεν, αν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Γιατί είναι πραγματικά ένα άνθρωπο που ξέρει να δουλεύει. Έχει που... και πείσμα όμω. Ναι, μα. Ε, αυτό. Ε, μα μόνο έτσι. Μα μόνο έτσι επιτυγχάνουμε πράγματα. Γι' αυτό και τη είπα τώρα. Θέλει να σε απασχολήσω, να σε πάρω στο Ινστιτούτο να κάνει έρευνε. Διότι έχει μάθει πλέον να ερευνά. Έχει μάθει να φτάνει στο στόχο. Και έφτασε. Δηλαδή το να αποκαλύψει ότι ο αδερφό σου δεν είναι αγνοούμενο, αλλά είναι φυλακισμένο και να μην σου λέει κανεί τίποτε και να κρατιόνται όλα τα αρχεία κλειστά του Διεθνού Ερυθρού Σταυρού, του ΟΗΕ, τη Τουρκία που έχει κατεξοχήν τη μεγάλη ευθύνη, αλλά και τη Κύπρου και τη Ελλάδο. Ε, πώς Πώ μπορεί αυτό το κορίτσι από μόνο του. Κι όμω έφτασε. Έφτασε σε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν πράγματα. Έφτασε στο Διεθνέ Δικαστήριο δεν τη άνοιξε την πόρτα. Έφτασε στις κυβερνήσει, δεν τη άνοιξαν την πόρτα. Η ιδέα δεν το συζητώ. Είναι. σφαγισμένη η πόρτα. Ναι, ναι, ναι. Ε, η πόρτα. Οπότε, πού ζει, πού να πάει αλλού, Αυτό είναι το ερώτημα. Πού να πάει αλλού. Και δεν, η Μαρία εκπροσωπεί στα δικά μου μάτια αυτή τη στιγμή ένα σύνολο πληθυσμού. Ένα σύνολο πληθυσμών ανά τον κόσμο. Όπω πολύ σωστά είπαμε, η Χιλίοι, Αργεντινή, εκεί ακούστηκαν, έγιναν μεγάλα πράγματα. Στην Κύπρο τώρα. Σιωπηλά. Είναι εντυπωσιακό ότι παραπέμπει. Θέλω να κάνουμε μία διακοπή, θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό απόψε. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή στι αντιθέσει. Σοφία Ιορδανίδου, έχοντα πια την εμπειρία, γιατί για να φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ έχει πολλή δουλειά από πίσω. Όλοι βλέπουν την εικόνα, σου λέει εντυπωσιακό, αλλά έχει πολλή δουλειά. Θέλω να μου πει και συζητώντα και με την ομάδα. Και ο Άρη και ο Λεωνίδα Βατικιώτης δεν είναι άγνωστα πρόσωπα ούτε εδώ στην Κρήτη. Θέλω να σε ρωτήσω, έχει καταλήξει ποια είναι τα βασικά λάθη, παραλήψει ή αιτίε που το θέμα αυτό έχει χρόνια καθυστέρηση, χρόνια αφωνία, μπλοκ και είναι μόνο τα παιχνίδια ισχύω στα οποία μετέχουν και οι μεγάλοι παράγοντε, ή σχετίζεται κατά τη γνώμη σου και με ένα εσωτερικό βίωμα Ελλάδας και Κύπρου, η Κυπριακή. Ε, μάλλον η τουρκική εισβολή και κατοχή. Έχει βαθύτερε αιτίε, έχει και αφορμέ. Μία από αυτέ είναι βεβαίω το πραξικόπημα κατά Μακαρίου. Ο περίφημο φάκελο τη Κύπρου, ξέρει ότι τώρα ανοίγει δειλά-δειλά και πάλι δεν ξέρουμε αν έχουμε όλα τα στοιχεία. Θέλω να πω, είναι ένα σύμπλεγμα παραγόντων. Εσύ πού καταλήγει. Διότι έχει χαθεί απίστευτο χρόνο. Δεν έχει χαθεί τυχαία ο απίστευτο χρόνο. Έπρεπε να χαθεί και χάθηκε μόνο, δηλαδή ε, θα ήμουν πολύ αφελής αν πίστευα ότι οι Έλληνες και οι Κύπροι δεν είναι σε θέση και δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν μια υπόθεση. Προς Θεού. Δηλαδή δε, δεν δε, δε, δε μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος θα σκεφτόταν έτσι. Και η Ελλάδα και η Κύπρος έχει αποδείξει διεθνώς και παγκοσμίως ποιε είναι οι ικανότητες και το IQ του, των λαών τους. Έτσι. Σίγουρα έχω φύγει από αυτό το ενδεχόμενο. Προπολού έχω φύγει από αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που πρέπει να περάσει ο χρόνος, που πρέπει να δημιουργήσουμε ομάδες, οργανισμούς, διάφορους. Δηλαδή το ότι δημιουργήθηκε η ιδέα μετά mm. το 1990. Και τι κάναμε από το 1974 μέχρι το 1990. Και τι κάναμε με τους εχμαλώτους που επέστρεψαν στην Κύπρο. Γιατί υπάρχουν και οι εχμάλωτοι που επέστρεψαν στην Κύπρο και έζησαν την πλήρη απαξίωση απαξίωση. Αδιαφορία από... Στα όρια της εγκατέλειψης, καλά το έθεσες. Από, από την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει και ένα δεύτερο ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί αυτό το διάστημα mm. και αφορά τους εχμαλώτους. Είναι ζωντανές μαρτυρίες των εχμαλώτων, οι οποίοι στα, στα πολιτήρια του στρατού, λέει το πολιτήριο, για άγνωστους λόγους συνελήφθησαν. Για άγνωστους λόγους. Εντάξει, και Οι άνθρωποι αναρωτιούνται, λέει: Μήπω έπρεπε να πεθάνουμε και εμεί να γίνουμε ήρωε, γιατί μάλλον ατυχέ ήταν το γεγονό ότι επιβιώσαμε και, και, και γυρίσαμε πίσω. Η επιστροφή του δηλαδή ήταν ήττα. Ήταν μεγάλη ήττα. Ε, αυτό από μόνο του μαζί με το απολυτήριο, ε, νομίζω ότι αρκεί για να καταλάβει, καταλάβει κάποιο πώ νιώθει ένα πρώην αχμάλωτος. Mm -hmm. Έγιναν πράγματα δηλαδή που δεν εξηγούνται με άλλη λογική από αυτή που είπαμε πριν. Είναι ε. αντίστοιχο των αλεξιστοδιστών που έφυγαν από εδώ να πάνε στην Κύπρο. Ξέρεις πολύ καλά ότι για χρόνια, επειδή επισήμως δεν είχαμε πόλεμο κατάσταση, δεν τους αναγνωριζόταν τίποτα. Εκεί είχαμε τραυματίες, ψυχολογικά, ανθρώπους με ασθένειες και πάει λέγοντα. Όμως, πες μου, τι κάτι τη γνώμη σου εντόπιζε ως τα σοβαρότερα λάθη, παραλήψεις. Ή είναι αυτό το διεθνέ πλέγμα κύριος που λειτουργήσε ε, από μόνο του δεν θα είναι, γιατί το διεθνές πλέγμα βρίσκει και εσωτερικούς ε, mm. συμμάχους και συνέτερους και συνεργάτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πάντα υπάρχουν αυτοί οι, οι, οι άνθρωποι που επιθυμούν να συνεργαστούν με το σύστημα. Και δεν λέω, δεν αποδίδω απαραίτητα και αυθόρμητα δόλο, αλλά σίγουρα είναι η, η, η βαθιά επιθυμία ε, ανθρώπων, Μπορεί να είναι και ανθρώπινη επιθυμία, να βρεθεί στο επίκεντρο, να βρεθεί σε μια θέση ισχύω. Ε, από τη στιγμή που βρίσκεται σε θέση ισχύω, μετά είναι πολύ εύκολο το παραστράτημα, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή είναι ή κάθομαι και κάνω αυτό που πρέπει σε εισαγωγικά, ή φεύγω. Ε, δεν είναι όλοι έτοιμοι να φύγουν. Είναι ψυχολογία ανθρώπινη, είναι μια φιλοσοφία ολόκληρη, βρέθηκα, τι έχω από πίσω μου, mm -hmm. γιατί πρέπει να μείνω, τι πρέπει να κάνω και μου το καθεξής. Ή θέλω να παίξω ρόλο στην ιστορία. Και παίζουν ρόλο στην ιστορία. Άρα σίγουρα είναι οι διεθνείς ε, στόχοι, επιθυμίε, ε, βούληση ε, και από εκεί και πέρα οι συνεργασίε με εσωτερικού παράγοντε. Mm. Καθοριστικό. Επειδή χτίστηκαν και πολιτικέ καριέρε πάνω στην υπόθεση των. Αγνωμένων. Θέλω να μου πει, οι οικογένειε των αγνοωμένων ποια αίσθηση έχουν σήμερα, 2019, για αυτού δεν έχει περάσει προφανώ ούτε μία ώρα, ούτε ένα λεπτό για τα αγαπημένα του πρόσωπα. Είναι σαφέ και είναι ένα διαρκή Οι ίδιοι όταν συζητά πίσω από την κάμερα, αν θέλει, ποια είναι η εντύπωση που έχουν, Ότι δεν ήθελε τελικά να υπάρχει μια απάντηση στην υπόθεση του ανθρώπου του ποιο. Κοιτάξτε, και εκεί είναι διχασμένε οι, οι τοποθετήσει. Υπάρχουν άνθρωποι, συγγενεί μιλάω πάντα έτσι. Υπάρχει μία μερίδα η οποία είναι φανατισμένα ενάντια στην Τουρκία και στου Τούρκου με μίσος. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι πιο ισορροπημένοι γύρω από αυτό το θέμα και ψάχνουν να δουν, να βρουν τον άνθρωπό τους αλλά και μέσα από αυτό τι πήγε λάθος ή τι, τι δεν επιτρέπει να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους και να φτάσουν στην τελική πράξη ε, της ταφής. Και υπάρχουν και άλλοι οποίοι δεν ενδιαφέρονται. Το έχουν... Δηλαδή είναι κάπως μυρολατρικά τα το αντιμετωπίζουν. Οπότε... Μυρολατρικά, όχι ότι έχουν ξεχάσει, δεν είπα ότι έχουν ξεχάσει, απλά μυρολατρικά. Τι να κάνω τώρα αφού έτσι αφού αλλιώ. Άρα έχουμε τρεις κατηγορίες και εδώ. Το τι σπταίει είναι φανερό ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι φταίνουν πολύ ή ούτε καν φταίνουν ότι συνεργάστηκαν πολύ για να μην έχουν τον δικό τους άνθρωπο ξεκάθαρα τοποθετημένο κάπου. Είτε εδώ είτε εκεί. Γιατί όμως κάτι δική σου νομίζεις. Ε, το είπα γιατί είναι, το, είναι το είπα στην μια αρχή. μαύρη τρύπα ναι, γιατί στην ευρωπαϊκή, θα... να μην το ξεχνάμε, στην ευρωπαϊκή ιστορία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι χώρα μέλος τη Ευρωπαϊκή Ένωση που επέρεται για τα δικαιώματα, με ναι. δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι πιστεύει, το είπε στην αρχή, θέλω να το επαναλάβει όμω. Πιστεύω ότι αν λύσουν το θέμα των αγνοωμένων θα φτάσουν στα αίτια του, του Κυπριακού, της εισβολής και άρα θα αναγκαστούν να φτάσουν και στη λύση. Κάτι που φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Ε, πες μου κάτι. Πώς μπορεί να στέλνει ένα μήνυμα και στέλνει ένα μήνυμα αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί πίσω από την τραγωδία των αγνοωμένων στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Κύπρο μας δηλαδή, υπάρχουν άλλες τόσες εκατοντάδες κάδρα σε όλες τις γωνίες του πλανήτη. Πώς κάτι γνώμη αυτό συντίθεται, είναι η Αφρικανική Ήπειρος, είναι το τι συμβαίνει με τους πολέμους σε Αφγανιστάν, Ιράκ, ε, Λατινική Αμερική που είπαμε, παντού όπου και να κοιτάξεις. Λέως. Πώς τα συνδέει κάτι, νομίζω. Ποιο μήνυμα είναι αυτό που στέλνει. Ακριβώς αυτό κάναμε. Προσπαθήσαμε, δηλαδή, σε αυτή τη δουλειά, γι' αυτό και έχουμε τόσα διεθνή ε, γεγονότα μέσα, προσπαθήσαμε να δείξουμε τι σημαίνει συνολικά η απώλεια της ταυτότητας και της μνήμης. Γιατί εδώ οι λέξεις κλειδιά είναι η απώλεια, mm. είναι η λήθη, είναι και η μνήμη. Εξού και ίχνη το ντοκιμαντάζ. Ίχνη, ακριβώς. Ε, και είμαι σίγουρη ότι ταυτίζεται με όλα αυτά που προαναφέρατε. Άρα το βλέπει άνετα οποιοδήποτε και αρχίζει να συνειδητοποιεί πόσο ανυπεράσπιστοι είμαστε ως πληθυσμοί στον πλανήτη Γη. Αυτό είναι η ουσία. Πόσο ανυπεράσπιστοι είμαστε. Γιατί ούτε η Κύπρος διεκδίκησε στεναρά όταν στις διαπραγματεύσεις για είσοδο της Τουρκίας, Τουρκίας. στην Ευρώπη. Ούτε και τώρα ποτέ δεν έθεσε το θέμα των αγνωμένων έντονα μπροστά. Το λένε εξάλλου οι συντελεστέ, οι άνθρωποι που mm. μιλάνε ε, στο ντοκιμαντέρ. Βλέπουμε δηλαδή μια ολιγορία. Ούτε η Ελλάδα. Ούτε η Ελλάδα. Ούτε η Κύπρο. Ούτε η Τουρκία. Η Τουρκία γιατί να το κάνει. Μα δεν το κάνουν οι άλλοι, γιατί να το κάνει η Τουρκία. Στο τέλο τέλο νίκησε η Τουρκία. Πήρε αυτό που ήθελε. Ή, ήθελε αυτή ή ήθελαν κάποιοι άλλοι. Και τη χρησιμοποίησαν. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πήρε αυτό που ήταν σχεδιασμένο να πάρει. Το πήρε το 38%. Το πήρε. Είναι εκεί. Και, και, και αναπτύσσεται τώρα η Τουρκία εκεί. Δεν αναπτύσσονται οι Τουρκοκύπροι. Οι Τουρκοκύπροι εξαφανίζονται. Η Τουρκία αναπτύσσεται. Η Τουρκία ριζώνει με πόσο, επιχειρήσεις Πόσο μου με... αρέσει να σε ακούω γιατί τα λε έτσι όπω είναι, χωρί κορδελάκια. Και καλό είναι να συνεφέρουμε λίγο γιατί έχουμε μπει και σε προεκλογικού ρυθμού και ξεχνάμε τα κύρια και ουσιώδη. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Και οι Τουρκοκύπροι εξαφανίζονται. Η Τουρκία είναι αυτή που αναπτύσσεται. Για να μην ξεχνάμε ποιο είναι το θέμα στην Κύπρο, να κλείσω αυτό το κεφάλαιο με αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ που νομίζω ότι μα ανοίγει πάρα πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω, αν αισθάνεσαι μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ και με βάση την ποντιακή σου ρίζα, ότι συνάντησε και κάτι ακόμη εδώ. Δηλαδή ότι αυτή η εξαφάνιση στοιχείων είναι μια πάγια τουρκική του βαθέως κράτος στρατηγική επιλογή από την εποχή των Νεοτούρκων, του Κεμάλ δηλαδή, ο κίνημα στην αρχή και συνέχεια ω εξουσία. Διότι αν τα βάλω κάτω, αγνοωμένους εθνοκαρθάσεις έχουμε και με Αρμένιους και με χριστιανικού άλλους πληθυσμούς όπως Αλεβίτης. είναι οι Αλεβίτες, φυσικά με το ελληνικό τους Ρωμιούς, τους Εβραίους όταν δεν τους κάνουν τη δουλειά, τους Κούρδους που άλλοτε τους χρησιμοποιούν, ω τάγματα να σφάζουν του αλόθρισκου, στη συνέχεια του εξοντώνουν. Φτάνουμε στο 1974, κάποια από τα στοιχεία αυτά εξαφανίζονται και είναι οι Κύπροι αγνοούμενοι, διότι αν το σκεφτεί, α δεχτούμε με όρου τη πολέμου. Το πόλεμο κάποια στιγμή τέλειωσε. Με αποτέλεσμα κερδίζει η Τουρκία. Τι πιο απλό θα σκεφτόταν κάποιο, να επιστρέψουν οι συλληφθέντε. Δεν επέστρεψαν. Σε ρωτώ, οι αγνοούμενοι συλληφθέντε, αυτό εννοώ. Λέει κάτι αυτό, κάτι γνώμη σου. Μπορεί να χαρακτηρίζει μια πάγια πρακτική των Νεοτούρκων, όπω λέμε, που τώρα πια δεν μπορούμε να μιλάμε για νεοτούρκους γιατί ο Ερντογάν δεν είναι ε, 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 νεοτούρκος Φυσικά το 1974 ήμασταν ακόμα σε κεμαλικά καθεστώτα. Οπότε ναι, μπορεί, αλλά δεν βλέπω καμία διαφορά mm. με το Ισλαμικό καθεστώ. Ενδεχομένω και χειρότερα πράγματα. Ζούμε ανταλλαγέ πληθυσμών στην Τουρκία τώρα. Να φύγουν οι Κούρδοι, να έρθουν οι Σύριοι. Ζούμε άλλα πράγματα τώρα, ενδεχομένω πολύ πιο βαριά. Ε, ναι, μπορεί να είναι μια δική τους πρακτική, αλλά να σας πω κάτι. Σε τι διαφέρει, δηλαδή, από τις επιθέσεις στο Βιετνάμι, στο Ιράκ, ή τα ντρόουνς που ζήσαμε με τον Ομπάμα, αυτά που, που, που έζησε η Συρία τα τελευταία χρόνια, σε τι διαφέρει. Σε τι διαφέρει αυτό, από αυτό που γίνεται στο Ισραήλ, στο Λίβανο, που οι άνθρωποι ζουν μονίμως με την απειλή του πολέμου πάνω από το κεφάλι τους, όπως και στο Ισραήλ με την Παλαιστίνη φυσικά και αλλού, σε τι διαφέρουν. Οι μηχανισμοί, νομίζω, τη τρομοκρατία του πολέμου, τη τρομοκρατία του πολέμου, λέω έτσι, γιατί εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν τρομοκράτη. τρομοκράτη είναι μια υποκειμενική έννοια. Αν δεν μου κάνει, σε βαφτίζω τρομοκράτη. Και αν δεν σου κάνω, με βαφτίζει και εσύ τρομοκράτη και είμαστε πάτσι. Αλλά η τρομοκρατία του πολέμου είναι πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Δεν είναι υποκειμενικό. Έτσι, είναι η τρομοκρατία του πολέμου. Με όλα τι. Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα βασανιστήρια. Δηλαδή, λένε ότι η Κινέζικη Αυτοκρατορία ήταν από τι χειρότερε στον κόσμο, γιατί ήταν πολύ σκληρά τα βασανιστήρια που κάνανε κτλ. Εξακολουθεί να είναι όμως τρομοκρατία του πολέμου. Αυτό νομίζω ότι είναι κοινό mm. παντού και είναι λυπηρό, αλλά αυτό είναι το θέμα. Αυτό αναδεικνύεται πρώτον η τρομοκρατία του πολέμου και δεύτερον, πώς μπορεί να προστατευτεί ο πλανήτη από αυτή την τρομοκρατία του πολέμου. Που δυστυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτό το όργανο που θα σου πει. Δεν μπορεί, κύριε. Να πάρει δύο χιλιόμετρα πόθενο στο πόθεν. Από πού και ω πού. Πώ θα τα πάρει τα δύο χιλιόμετρα για να κάνει εσύ ζώνη ασφαλεία, αφού είναι άλλου κράτου. Κοίτα, εδώ σύνορο. Κάποτε α σταματήσουμε σε ένα σύνορο. Οι άνθρωποι αφομοιώνονται, ενσωματώνονται, κάνουν πατρίδε, κάνουν ταυτότητα, χτίζουν νέου εαυτού. Κάποτε α σταματούσε κάπου αυτή η, η, η ατέλειωτη δίψα του ανθρώπου για επέκταση η οποία δημιουργεί τόσα και τόσα κακά. Στην πορεία. Μια και το ανοίγει σιγά-σιγά και βλέπω επανέρχεσαι και ορθά επανέρχεσαι και το κάνει. Ποιο είναι αυτό το όργανο που μπορεί να θέσει εμπόδιο, Ποιο είναι αυτό το όργανο που μπορεί να στηρίξει τα ανθρώπινα, στοιχειώδη δικαιώματα σε μια ζωή που αλλάζει. Θέλω να σε ρωτήσω: Ο πλανήτη έχει μπει σε ένα αριθμό πέρα από την τεχνολογική του έκρηξη. Ραγδαίων εξελίξεων και ανακατατάξεων. Και επειδή είσαι καθηγήτρια και στον χώρο τη δημοσιογραφία και τη επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι πρώτη εσύ διαπιστώνει ότι αυτό που αλλάζει και με έναν τρόπο παλιότερα η δημοσιογραφία το έφερνε στην κοινή γνώμη, πια δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ούτε η δημοσιογραφία με τι γνωστέ παλιέ μεθόδους. Αλλά και ο νέο τύπο είναι δημοσιογραφία, μια και συζητάμε για τι γεωπολιτικέ εξελίξει. Το τελευταίο φαινόμενο στον πόλεμο, στο περσικό κόλπο, ήταν οι ενσωματωμένοι δημοσιογράφοι στι υπηρεσίε του στρατού. Μετά από αυτό, φύγαμε και από αυτό. Ανεβαίνει ένα βίντεο από τι υπηρεσίε του στρατού με αποδελτιωμένη την είδηση. Λέω σε έναν άνθρωπο που τα έχει ψάξει αυτά, που σου λέει είναι αυτό. Ή το παίρνει ή δεν έχει είδηση. Που δεν θα είναι αυτό, συνήθω θα είναι ελεγχόμενη ροή. Τελικά που ζούμε. Ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη και κρίσιμη μεταβατική περίοδο για όλου. Και ειδικά για του δημοσιογράφου. Η γνώμη μου το τελευταίο καιρό, μιλάω συνέχεια, για τον δημοσιογράφο πολύ επιστήμονα, για να μην πω πανεπιστήμονα. Και βλέπουμε στην πράξη πράγματα που καλείται να κάνει ο δημοσιογράφος για να κάνει τη δουλειά του, που δεν θα μπορούσαμε να τα φανταστούμε ποτέ. Ένα βίντεο δολοφονίας στο Καμερούν που ανέβασε το BBC και που η κυβέρνηση του Καμερούν ισχυριζόταν επί ένα χρόνο ότι δεν είναι αυτή και ότι είναι σε μια άλλη χώρα της Αφρικής για να αποκαλύψουν, το BBC να αποκαλύψει ότι όντω ήταν του Καμερούν, χρησιμοποίησαν από αστροφυσική, από, από δεκάδες δεκάδε για να να, 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 εντοπίσουν το σημείο δορυφόρου, Google, ε, τα όπλα για να δουν ότι τα όπλα, οι και τα κτλ. Δουλέψαν έξι μήνε συστηματικά για να χρησιμοποίησαν το facebook, τα social media για να βρούνε τα άτομα από τις φυσιογνωμίες που είχαν από το βίντεο για να καταλήξουν τελικά ότι όντω. Ήταν το Καμερούν και τους έβαλε σε διάθεση ο πρόεδρος τέλος πάντων και έγινε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Από αυτό, μέχρι το βίντεο που είδαμε του Παύλου Φίσα, για το τι έκανε η εταιρεία αυτή και πώς μπόρεσε να συνδέσει mm. χρονικά τα σημεία, τα στοιχεία... Ήχους, τα πάντα όλα. Ήχους, τα πάντα, walkie-talkie, αστυνομικά και τα λοιπά, για να φτάσει στο σημείο με βεβαιότητα να πει η αστυνομία ήταν παρούσα και δεν επενεύει στη δολοφονία του Φίσα, βλέπετε ότι αυτά τα κάνουν πλέον δημοσιογράφοι, άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν, κάνουν έρευνα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει σε ένα δημοσιογράφο που δουλεύει σε έναν όμιλο. Και αν οι 8,5 από του 10 δημοσιογράφοι δουλεύουν σε ομίλου και οι όμιλοι έχουν τι δικέ του δεσμεύσει, υποχρεώσει, δεν ξέρω, ισορροπίε κτλ. Ο δημοσιογράφο δεν είναι πια δημοσιογράφο. Έτσι. Μπορεί να μην ήταν και ποτέ, δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα υπάρχει αυτό ο ενάμιση, ο ένα τέλο πάντων, που συνεχίζει. Να πιστεύει σε αυτό που λέγεται αξιόπιστη δημοσιογραφία και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα μπορεί και το BBC να το κάνει για δικού του λόγου. Mm. Δεν, δεν λέω ότι ήταν. Προφανώ. Και δεν θα ότι... ήταν και η πρώτη φορά που ναι, θα το έκανε. Παρ' όλα αυτά, BBC. βλέπουμε όμω ότι υπάρχουν πλέον τα εργαλεία, οι επιστήμε, για να βοηθήσουν το δημοσιογράφο, τη δημοσιογραφία, να, να φτάσει κάπου. Τώρα, η δημοσιογραφία σήμερα περνάει τρομερή κρίση. Και γιατί περνάει η τρομερή κρίση, Γιατί περνάει η τρομερή κρίση η πολιτική. Γιατί η πολιτική και η δημοσιογραφία πάνε χεράκι-χεράκι, πιασμένε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πολιτική ζει την πλήρη απαξίωση, διότι δεν ανταποκρίθηκε στι προσδοκίε. Και ο Τσίπρα πάτησε στι προσδοκίε που δεν ανταποκρίθηκαν οι προηγούμενε κυβερνήσει. Και τώρα δεν ανταποκρίθηκε ο ίδιο. Και τώρα πάμε στον Μητσοτάκι που προφανώ δεν θα ανταποκριθεί. Ε, εντάξει δεν, δεν, ας μην προ προαποφασίσω ναι. αλλά ναι. λέω μιλώντας ε, ε, για την πολιτική και για το τι έζησε ο κόσμος συνολικά τα τελευταία 50 χρόνια ε, μακάρι να πετύχει αλλά έτσι πάει και μετά θα φτάνουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να συζητάμε και να συζητάμε γιατί οι προσδοκίες των ανθρώπων δεν ικανοποιούνται έτσι, άρα θέλω να πω η δημοσιογραφία με την πολιτική αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που είναι πιασμένη χέρι-χέρι, έχουν την ίδια μοίρα. Να ζουν την πλήρη απαξίωση του κοινού, του κόσμου. Και αυτό είναι μετρήσιμο. Έτσι. Πάνω από 67% στην Ελλάδα, η κρίση της, δημ... της κοινή γνώμη mm. προς τον τύπο, αλλά μην νομίζετε ότι στη Γερμανία είναι 10%. Είναι 57%. Δηλαδή, είναι πολύ μικρέ οι αποκλήσει. Μπορεί εμεί εδώ στη Μεσόγειο. Είναι συνολικό, λες το θέμα. Είναι συνολικό, σίγουρα. Είναι στον κόσμο τη Δύση. Και ο κόσμο τη Δύση έχει κοινά χαρακτηριστικά. Έχει κοινά οικονομικά χαρακτηριστικά, τα οποία καθορίζουν, ας πούμε, και την πολιτική ζωή ε, του συστήματο τη Δύση, η οποία παίρνει χεράκι-χεράκι και την ε, δημοσιογραφία μαζί τη. Και λέω βγάζω εκτός από το τρίγωνο αγορά ε, πολιτική τύπος, γιατί πιστεύω ότι η αγορά, η το κεφάλαιο ας πούμε, είναι αυτό που δίνει και τη γραμμή για να ακολουθήσουν άλλοι δύο, αλλά οι άλλοι δύο είναι έτσι. Όταν θα βιώσουμε πάλι την αξιοπιστία στην πολιτική, όταν θα δούμε ε, αξιόπιστους ε, πολιτικούς να Επανέρχονται στο προσκήνιο, νομίζω ότι και η δημοσιογραφία θα έχει πολλά ακόμα να πει. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίω, επαναλαμβάνω, ότι ε, δεν υπάρχει η δημοσιογραφία. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν τα εγχειρήματα εκείνα που παλεύουν και πιστεύουν στην αξιοπιστία. Κράτησε, τώρα θα την ανοίξω να τη συζήτηση. Θέλω να μου πει πώ βλέπει και τι εξελίξει. Μόλι φύγαμε από ευρωεκλογέ και εμεί έχουμε εθνικέ, αλλά γενικά υπάρχει ένα αναβρασμό και στην Ευρώπη και στους άλλους μεγάλους πόλους. Πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε στις αντιθέσεις. Πενθυμίζω με τη Σοφία Ιορδανίδου. Αντιθέσεις τελευταίο μέρος απόψε. Έλεγε χωρί να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν, πάντα θα υπάρχει δημοσιογραφία, πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσει που βεβαίω επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν αισθάνεσαι ότι και αυτή η αλλαγή του μοντέλου, ε, κατά κάποιο τρόπο επιτάσσει και επαναφέρει αυτό που εγώ λέω όλα ωραία, όλα καλά στη νέα τεχνολογία, στη χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωση, αλλά χρειάζεται και μια υπογραφή. Δεν μπορεί να είναι όλα πίσω από fake υπογραφέ, από fake ειδήσει, από fake ψευδόνυμα και να παράγουν πολιτικοί. Βλέπω ότι οι πολιτικοί, για παράδειγμα, επιλέγουν το Twitter. Το Twitter σήμερα γίνεται μίζονα πολιτική πολιτικής σημασία θέμα, η ανάρτηση, αν η Σοφία είναι πολιτικό, ότι απόψε συναντιέμαι με τον αντίπαλό μου. Και αυτό γίνεται ήδη. Τα non-paper ήταν και έχουν γίνει είδο του ρεπορτάζ. Θέλω να πω μερικέ πρακτικέ. Απ, απ' την άλλη, ο κόσμο σηκώνει πολύ εύκολα το κινητό, βγάζει μία φωτογραφία με τη δική του οπτική και αυτό παράγει επίση είδηση. Άρα, πού βρισκόμαστε. Ε, το εγχείρημα του του πολίτη δημοσιογράφου νομίζω ότι έχει αρχίσει να ξεχνιέται. Ε, δεν, δεν λειτουργήσε. Δεν πέτυχε. Ε, έγινε πολλή συζήτηση το 2000, mm -hmm. και το 2000 από το 2000 μέχρι το 2010 έγινε έντονη συζήτηση για το citizen journalism δηλαδή για τη δημοσιογραφία των πολιτών αλλά νομίζω ότι υπάρχουν εμφανή κενά που δεν μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε πολίτης βγάζει μια φωτογραφία αυτό νομίζω έχει κλείσει. Το ότι αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν 47 διαφορετικοί ορισμοί της δημοσιογραφίας, το οποίο είναι ένα κεφάλαιο από το βιβλίο που γράφω τώρα, είναι ένα θέμα. Δηλαδή, 47 ορισμοί διαφορετικών μορφών δημοσιογραφίας. Γιατί αυτή η πολυδιάσπαση. Ενδεχομένως για να ξεχάσουμε ότι υπάρχει δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι μία. Ήταν μία, είναι μία και θα παραμείνει μία. Η δημοσιογραφία είναι αποτύπωση γεγονότων με τεκμήρια και πηγέ. Και διασταυρωμένε πηγέ. Αυτό είναι η δημοσιογραφία. Τώρα, το ότι πρέπει να αποκτήσουμε ε, ε, μια, ένα, ένα ύφο, αυτό το, το αφήγημα που λέμε, mm. το, το storytelling, ναι. Γιατί όχι, Να το αποκτήσουμε. Οτιδήποτε προσθέτει δηλαδή στη δουλειά μας, είναι χρήσιμο. Αλλά α μην παρασυρώμαστε η δημοσιογραφία είναι κάτι πάρα πολύ χειροπιαστό. Είναι η πληροφόρηση του κοινού με γεγονότα τα οποία είναι τεκμηριωμένα και διασταυρωμένες πηγές. Αυτό ο απλός πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει. Γιατί να το ξέρει. Τον είχαμε συνηθίσει σε μια εφημερίδα της παράταξής του που διάβαζε και ήταν μια χαρά. Τώρα με το διαδίκτυο έχει μπερδευτεί λίγο το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές Απίστευτα πολλέ πηγέ. Χαοτικό το. Υπερπληθωρισμό, λε, δηλαδή. Ε. Εντελώ. Υπερπληθωρισμό, ο οποίο είναι αχρίαστο, είναι παραπλανητικός, εμ, ο κόσμο δεν έχει χρόνο να ελέγξει, δεν έχει χρόνο, οπότε παρασύρεται πολύ εύκολα. Και τι γίνεται, αναμεταδίδει και πολλαπλασιάζει ειδήσει, βάζοντα τη δική του αξιοπιστία σε αμφισβήτηση. Δηλαδή, το είδα, το είπα. Το είπε και οι τρει ήμασταν αξιόπιστοι. Αν γίνει αυτό τρει φορέ, έχει χαθεί η αξιοπιστία μα. Εδώ μιλάμε για αξιοπιστία. Είναι το πιο σοβαρό πράγμα για μένα, σε έναν άνθρωπο. Ό,τι επάγγελμα και να κάνει, πρέπει να είσαι αξιόπιστο. Μεγάλη κουβέντα αυτή που λες. Άρα λοιπόν, γιατί να ρισκάρω εγώ την αξιοπιστία μου, Πώ μπορώ να το αποφύγω αυτό, Δυστυχώ. Άλλο ένα βαρύδιο στην πλάτη του πολίτη. Πρέπει να μάθει να διακρίνει την προπαγάνδα. Από την είδηση. Εγώ λέω μόνο αυτό το απλό. Α βασίζεται σε μία είδηση η οποία του δίνει πηγέ, διασταυρωμένε πηγέ και του δίνει και κάποια τεκμήρια. Και δεν τον καθοδηγεί στο ότι αυτό είναι το σωστό. Γιατί ο πολίτη, αν υποθέσουμε ότι έχουμε ακόμα δημοκρατία και ότι ασκεί τα δημοκρατικά του δικαιώματα πηγαίνοντα να ψηφίσει, πρέπει να μπορεί να αποφασίζει μόνο του. Άρα η είδηση είναι αυτή. Η είδηση, το ρεπορτάζ, η έρευνα. που σου δίνει τα στοιχεία, αλλά την επιλογή θα την κάνει εσύ. Ακριβώ. Δηλαδή... Ερώτηση: Η δημοσιογραφία πρέπει να πάψει να ακίζεται, άλλο πηγαίνει μαζί με την πολιτική, με την όποια μορφή εξουσία. Είναι ένα από τα ζητήματα που την έθεσε σε κατάσταση αναξιοπιστία. Ναι, για να επειδή από την αρχή λέμε να είμαστε πραγματικοί και χαίρομαι πολύ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν ελέγχει την νομοθεσία είσαι και πολύ κοντά τη. Όταν ελέγχει τους του ανθρώπου που ασκούν πολιτική είσαι πολύ κοντά του. Όταν είσαι πολύ κοντά του δημιουργούνται σχέσει. Δημιουργούνται σχέσει πολύ στενέ. Ε, δεν λέω ότι δεν μπορεί να το κάνει. Βεβαίω και μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν θα ανήκει σε ένα συγκεκριμένο σύστημα. Αυτό τώρα πάει πολλά χρόνια πίσω. Τι να λέμε τώρα, πώς να αλλάξει αυτό το πράγμα, είναι πολύ βαθύ. Απλά λέμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια mm -hmm. τέτοια κατάσταση στην οικονομία ενδεχομένως ή σε ένα σύστημα πολιτικό, σε έναν καπιταλισμό ενδεχομένως πιο ανθρώπινο, έναν καπιταλισμό του Κένεντι και όχι ε, του Τραμπ. Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε και τη, μία από τις πιο ακραίες μορφές αυτού του φιλελεύθερου, της φιλελεύθερης οικονομίας, η οποία έχει και πολλές συνέπειε. Δηλαδή δεν γίνεται το, 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 διαδίκτυο να είναι τόσο προσανατολιστικό, τόσο χαοτικό, τόσα εργαλεία, τόσα, τόσα, τόσα. Τι είναι αυτό, ελεύθερη αγορά? Και όταν δεν τη θέλουμε, πώς την ελέγχουμε. Πώς βάλαμε φρένο στο Ζούγκερμπερκ αμέσως και του είπαμε, κύριε, μας ενόχλησε στις εκλογές, κάνε κάτι άλλο τώρα. Θέλω να πω και αυτή η αναρχία που έχει δημιουργηθεί και η οποία κατά την ταπεινή μου άποψη σκοπίμως οδηγεί στον προσανατολισμό το του πολίτη, του επισκέπτη, του αναγνώστη, έχει συνέπειες. Mm. Άρα ο πολίτης, λέω τώρα, μέσω μία και μοναδική οδού του εγγραμματισμού στα μέσα, δηλαδή να μάθουμε γράμματα, μάθε παιδί μου γράμματα. Να αξιολογεί λοιπόν. Λες. Να μπορεί να καταλαβαίνει ή να υποψιάζει, εγώ δεν λέω να καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Να υποψιάζει ότι αυτό μπορεί να είναι και ψεύτικο. Άρα όταν το μεταδίδω το Σάββατο βράδυ σε ένα τραπέζι που καθόμαστε και τρώμε, λέμε παιδιά, διάβασα αυτό, αλλά το πιο πιθανό ή μπορεί και να μην ισχύει. Δηλαδή κράτα και μια πισινή που λέμε. Και όχι αμάσιτη τροφή. Γιατί ακριβώ μπορεί ε, να φτάσει. Βρίσκει ότι στην περιφέρεια υπάρχουν μερικές άμυνες ακόμη. Εμείς λέμε και αν θέλεις ένα από τα στοιχεία που θεωρούμε ότι είναι από τα πλεονεκτήματα εδώ που είσαι απόψε είναι ότι εξακολουθεί να κρατά πολύ ψηλά την αξιοπιστία. Λάθη, παραλήψεις υπάρχουν. Όμως το μέσο με βάση αυτά που αποτυπώνουν οι ίδιοι οι πολίτες θεωρείται πολύ ψηλότερα από τα μέσα της Αθήνας στην αξιοπιστία του. Mm -hmm. στη φερεγγιότητά του λέει κάτι αυτό, υπάρχει μια διάκριση. Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια διάκριση. Είναι λίγο πιο, πιο στενέ κοινωνίε, πιο μικρά πιο προσωπικά μεγέθη, λες, ε? προσω... Αλλά αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ακριβώ αντίθετα. Ενώ στι μεγάλε πόλει μπορεί να χαθεί κάτι ή να κρατηθούν αποστάσει, εδώ δεν κρατιέται καμία απόσταση. Δηλαδή υπάρχουν τα συν και τα πλήν. Υπάρχει ένα νόμισμα που έχει δύο πλευρέ. Ναι. Αυτό όμω που θέλω να πω είναι ότι Τόσο στην Ελλαδίτσα που θεωρείται περιφέρεια ή στη Μεσόγειο που θεωρείται περιφέρεια όσο και στα μεγάλα κέντρα όπως είναι η Αμερική mm -hmm. ας πούμε ή η Ρωσία ε, όπου γεννιούνται και καινούρια πράγματα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Αντιστάσεις. Υπάρχουν αυτη ειναι υπαρχουν αντιστασεις αντιστάσεις οι οποίες φυσικά ε, δημιουργούν και την ισορροπία στο σύστημα. Ε, υπάρχουν αντιστάσεις οι οποίες επαναφέρουν συνεχώς στο προσκήνιο αυτό που λέμε αξιόπιστη δημοσιογραφία. Εγχειρήματα εγχειρήματα τα οποία μπορεί να μην έχουν την οικονομική υποστήριξη της διαφήμισης της αγοράς ή ε, κρατικά κονδύλια. Γι' αυτό και εδώ μπαίνει μια καινούρια συζήτηση για το πόσο πολίτης μπορεί να υποστηρίξει αυτά τα εγχειρήματα. Ερήματα. Αν θέλω. Τύπου του ντοκιμαντέρα, ας πούμε. Το ντοκιμαντέρα από πού μπορεί να έχει υποστήριξη οικονομική. Όμως εμείς θέλουμε να φτάσει στα φεστιβάλ του κόσμου. Θέλουμε να βραβευτεί ξανά, γιατί το Λονδίνο μας βράβευσε. Mm. Θέλουμε να, ξανα... να γίνει συζήτηση με τον κόσμο. Πώς θα φτάσει. Θέλει χρήματα για να φτάσει. Άρα λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι εκεί βαδίζουμε. Η Ευρώπη και η Αμερική έχει ήδη βαδίσει. Σκεφτείτε ότι ο Ομπάμα βγήκε με crowdfunding, δηλαδή με την υποστήριξη του, του κόσμου. Βγήκε ε, πρόεδρος. Ή τουλάχιστον αυτό ξέρουμε. Ε, για να κρατάμε και μια κρίση. Μια επιθυνάξη. χαρά το <laughs> <Τι πόλεις. laughs> Θέλω να πω λοιπόν ότι. Ε, ε, αργά ή γρήγορα ο κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτό που λέγεται αξιόπιστη πληροφόρηση για να μπορέσει στο τέλος να υποστηρίξει ο ίδιος τη δική του ζωή και το δικό του δημοκρατικό δικαίωμα στο εκλεγίν. Την επιλογή που κάνει. Ε, προφανώς η δημοσιογραφία, το ξέρει καλύτερα από εμένα εσύ, δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιος και η αξιοπιστία τη. Δεν κρίνεται από μια επιτυχία τη στιγμή, αλλά στο δυναικές. Μια επιτυχία τη στιγμή μπορεί, εντάξει, και μιλάω κυρίω για τα νέα παιδιά που αυτό που αισθάνονται είναι την προβολή και μόνο. Δεν είναι έτσι. Θέλω να φύγουμε λίγο από αυτό το κάδρο. Να πω κάτι για αυτή την προβολή. Παρακαλώ. Ναι, η προβολή μπορεί να είναι σημαντική, αλλά αν δεν έχει αποκτήσει Πόβατρο. σε βάθο χρόνου αξιοπιστία, θα γκρεμιστεί σαν να είναι ένα mm -hmm. ίνταλμα του lifestyle, των lifestyle εκπομπών, που τον άλλη δεν θα υπάρχει. Αν λοιπόν θέλει σε βάθο να υπάρχει στο χώρο και να υπάρχει με τη λέξη δίπλα αξιόπιστος, τότε θέλει δουλειά. Και δεν θέλει την προβολή μόνο. Δεν λέω ότι είναι κακό πράγμα η προβολή, αλλά πρέπει να έχεις και τι να προβάλλεις. Πρέπει να έχεις και τι να προβάλλεις. Για πες μου όμως, είσαι και ένας σκεπτόμενος πολίτης, αρθρογραφεί συχνά πυκνά, έχεις δημόσια εκφορά λόγου. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό τον κόσμο, και ας περιοριστούμε, δεν μπορούμε να τα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια απόψε, σε αυτό τον ευρωπαϊκό χώρο που λέγαμε ότι είχε κάτι παραπάνω στο σύστημα των αξιών σε σχέση με τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Για τα δημοκρατικά ιδεώδη, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τέτοιες αξίες, για τον πολιτισμό. Παρότι πολλές φορές παρήγαγε πολιτισμό με πόνο αυτή η Ήπειρος για άλλους λαούς και για τους ίδιους δικούς της. Πού πάει το πράγμα κατά τη γνώμη σου? Ε, εγώ θέλω να το επιβεβαιώσω αυτό και μέσα από τα ταξίδια μου σε συνέδρια που ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο παρότι τους λέμε ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν, με αυτό που ξέρατε, με αυτό που ξέρω εγώ, γιατί εντάξει, εμείς νιώθουμε τη δική μας απογοήτευση, τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα προς την Ευρώπη. Γιατί όλοι πιστεύουν και νιώθουν, ακόμα και σήμερα, ότι η Ευρώπη έχει κάτι καθαρό, κάτι ελεύθερο να τους προσφέρει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ όσο και αν προσπάθησα mm. να το αντιστρέψω αυτό στα ταξίδια μου στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολή. Ξέρω. Εσείς λέει, εσείς. Αυτό λοιπόν είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης και στο το κρατήσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να το κάνει τώρα πια. Ε, γιατί είδαμε και τα αποτελέσματα στις ευρωεκλογέ πού πάει το πράγμα, δηλαδή να βιώνουν άλλες εποχές και άλλες δεκαετίες ξανά στην Ευρώπη. Αλλά ίσως η μνήμη... Είναι ένα πράγμα που δεν φεύγει ποτέ. Δηλαδή Να αν, πάλι έκαν... αν έκανες γυμναστική στα 15 και στα 20 και το ξαναεπιχειρήσει στα 50, το θυμάται ο οργανισμός έχει απίστευτη μνήμη. Οπότε με τον ίδιο τρόπο νομίζω ότι και η ιστορία έχει τη δική της μνήμη και σίγουρα η Ευρώπη έχει γράψει ιστορία. Δεν λέω ότι είναι η μοναδική, αλλά έχει γράψει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία. Είναι στο χέρι της λοιπόν να δει την μπορεί... Βέβαια δεν είναι και τόσο μόνο στο χέρι της, γιατί υπάρχουν οι άλλοι δυνατοί παίκτες, πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στους δυνατούς παίκτες. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο αδιέξοδο το τι μπορεί να κάνει σε, σε έναν κόσμο που έχει επικρατήσει πλήρω και απολύτω ένα μόνο σύστημα. Ο καπιταλισμό. Τελειώσαμε. Τώρα δεν υπάρχει πια τίποτα, δεν υπάρχει αντίπαλο δέο. Όσο υπήρχε αντίπαλο δέο, η Ευρώπη μα έδινε τα πάντα. Παροχή, προσβάσει, στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στα ταξίδια, στα πάντα, στο χρήμα. Σκεφτείτε τι έζησε αυτή η Ήπειρο από το 40, το 50, τέλο πάντων, από το 50 μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είμαστε η πιο τυχερή γενιά ever. Που έχει περάσει ποτέ από τη ζωή. Νομίζω ότι είμαστε εμεί. Αυτή η γενιά που έζησε. Τώρα δεν ξέρω τι τέλο θα έχουμε, αλλά θα το δούμε. Τουλάχιστον ζήσαμε. Εγώ mm. έφτασα να σπουδάζω στη Νέα Υόρκη από την Καλαμαριά, που. άντε τώρα να το στείλει ένα παιδί που. Ο εργαζόμενο παίρνει 400-500 ευρώ και το πιο πιθανό. Τώρα να... φεύγει το παιδί, δεν ξαναγυρνά. Απλά σοφία. Ναι, Αν φε... έχει τη δυνατότητα, φεύγει και δεν ξαναγυρνά. Αν έχει τη δυνατότητα. Αν έχει, Αν δυνατότητα. Αν έχει. τη δυνατότητα. Εντάξει. Και αυτό είναι προσωρινό. Δεν με φοβίζουν εμένα αυτά. Δεν, είναι δυνα... δεν ξεχνιέται έτσι ούτε ένα έθνο, ούτε μια ιστορία, ούτε. Δεν με φοβίζουν αυτά. Απλά γίνονται προσπάθειε πάλι ανακατάταξη. Αυτό δεν γίνεται μια ζωή. Ανακατάταξη και μετατόπιση πληθυσμών. Φεύγουν από εδώ πανική, πανική, πανική. πανική. Αυτό. Αλλά η Ευρώπη, για να ξαναγυρίσω mm -hmm. στο αρχικό ερώτημα, έχει και δυνατότητες, έχει και πιθανότητες να ξανά ένα μοντέλο. Α, αν μπορέσει να συγκρατηθεί λίγο και να μην ξεφύγει τελείω σε όλο το υπόλοιπο που γίνεται, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολύ βίαιο το παιχνίδι. Είναι βίαιο Πατούσε κάθε γωνιά, όπου και να γυρίσει το μάτι, σου βλέπει βία. Και απειλείται καινούρια βία συνεχώ. Δέστε τώρα τι γίνεται πάλι στο Ιράν, στο Ιράκ, εκεί. Λιβύη. Απειλές, Λιβύη. Ε, ξανά δηλαδή. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτό. Σε φοβίζει λιγάκι η. Είπαμε από γεωγραφία, είμαστε ευνοημένοι αλλά και δυστυχισμένοι. Αυτή η γεωπολιτική ανακατάταξη που γίνεται με ραγδαίου ρυθμού συν ενεργειακά, στην Κύπρο το βλέπει και πιο απτά. Έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά. Κάποια στιγμή θα έχουμε τις έρευνε και νοτίω τη Κρήτη. Σε φοβίζει αυτό που μπορεί να πάει του λαού. Ε, εάν δεν είχα διαβάσει τίποτα στη ζωή μου, αν δεν είχα δει τίποτα στη ζωή μου, αν δεν είχα ακούσει ιστορίε από του παππούδε μα, μπορεί και να με φόβιζε. Αλλά γιατί εμεί θα αποτελέσουμε τη την μεγάλη διαφορά. Γιατί, αυτό γίνεται πάντα. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει ο πλανήτης να ζήσει ένα μοντέλο πιο φιλικό προς το περιβάλλον, προς τον, προς τον άνθρωπο. Πιο ανθρωποκεντρικό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι ανθρωποκεντρικό το σύστημα στον πλανήτη. Mm. Άρα αυτό είναι το στοίχημα. Γιατί να με φοβήσει. Δηλαδή εγώ σε τι διαφέρω από τις εξορίες του παππού μου ή του κάθε παππού σε κάθε ε, γωνιά του πλανήτη. Όχι, δεν με φοβίζει. Ίσα-ίσα με δυναμώνει για να αποκτήσω ισχυρότερη φωνή, για να κάνω πιο ουσιαστικά πράγματα από το να αποκτούμε συνεχώς ε, πλούτο ή καταναλωτισμό. Γιατί τα περάσαμε αυτά, τα βιώσαμε αυτά, το θυμόστε έτσι. Δηλαδή τους μιστούς, τους εκεί πάνω, μια ευκολία μεγάλη στην απόκτηση αγαθών και τελικά... Φύγαμε τελείως από ένα αξιακό σύστημα. Φύρα. Ε, Λείπει από τη δική σου οπτική ότι δεν υπάρχει πια μέγα. Ναι. Ρωτάω έναν άνθρωπο που ξεκίνησε τα δελτία ναι. του μέγα. Ναι, ναι, ξεκίνησα και το αγάπησα και δέθηκα και πάλεψα και αγωνίστηκα. Ε, είναι και αυτό μια συνέπεια, μια συνέπεια των συμφερόντων, των συσχετισμών. Θα σα πω ένα πράγμα μόνο. Όταν. Ε, έγινε το ΜΕΓΚΑ και λειτουργούσε, ήρθαν από την Αγγλία εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι να διερευνήσουν πώς πέτυχε ένα τέτοιο μοντέλο συνεταιρισμού σε μια χώρα της Δύσης. Έμειναν πολύ διάστημα. Τα θυμάμαι γιατί τα έζησα από κοντά. Και τους φαινόταν αδιανόητο ότι πέντε μεγάλοι επιχειρηματίε, ίσω οι μεγαλύτεροι τότε, από του μεγαλύτερου τη χώρα, συνδέθηκαν και κάναν μαζί ένα τηλεοπτικό σταθμό που τότε όλοι ξέρανε. Αυτοί οι εμπειρογνώμονε, όπω και οι σύμβουλοι, ξέραν τι σημαίνει αυτό. Ξέραν τη σχέση ενό τηλεοπτικού mm. σταθμού με το πολιτικό γίγνεσθε, με το επιχειρηματικό γίγνεσθε κτλ. Είχαν μείνει άναυδοι. Άρα λοιπόν εκείνη την εποχή λειτουργήσε και κρατήθηκαν σε ένα δεύτερο στάδιο που έσπασε αυτό, που μπήκαν πολύ περισσότεροι παίκτες, που άλλαξαν και ενδεχομένως ε, τα προσωπικά συμφέροντα του καθενός, αυτό έφτασε στην φυσική του κατάσταση. Δηλαδή να μην είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Να μην είναι δυνατόν να λέει ένας μέτοχος «εγώ δεν βάζω τίποτα» και ένας άλλος μέτοχος να λέει «γιατί να τα βάλω εγώ για σένα, τι είμαστε ακριβώς, δίδυμα αδέρφια» έφτασε κατεμέ Επιχειρηματικά το λέω πάντα και ως μοντέλο μέσα στην αγορά των μίντια το λέω, όχι σε ανθρώπινο επίπεδο, ε, έφτασε στη φυσική του κατάσταση. Mm. Να μην μπορεί να λειτουργήσει με αντικρουόμενα συμφέροντα που εκπροσωπούσαν οι ιδιοκτήτε του. Έφτιαξε όμως σχολή σε ανθρώπινο δυναμικό. Ναι, ε? δεν το συζητώ. Ε, το τόπετο μέγα που το χρησιμοποιώ πολύ συχνά και στου φοιτητέ μου και προ πάσα κατεύθυνση. Ε, ήταν ένα μεγάλο γεγονός Τοπε το Μέγκα Αυτό είναι η αξιοπιστία που σας λέω Η οποία χάθηκε στην πορεία Απονομιμοποιήθηκε έτσι Εντε, εντελώς, Από τα πρώτα που ναι, απονομιμοποιήθηκε. Εντελώς, εντελώς Δηλαδή ειδικά τα τελευταία χρόνια Δεν καταλάβαινε κανείς Τι σχέση έχει το Μέγκα Με αυτό που ήταν Όταν εμείς, ε, εμείς Όταν ξεκίνησε το Μέγκα Την πρώτη του δεκαετία mm -hmm. τουλάχιστον Ήταν τοπε το Μέγκα Αυτό να μην το ξεχνάμε ήταν αναμφισβήτητο. Ήταν γεγονό που δεν αμφισβητείτο. Γιατί προφανώ έκρυβε από πίσω του πολύ μεγάλη δουλειά και σκληρή δουλειά από ανθρώπου που πίστευαν στο τόπε το Μέγκα. Και το έκαναν. Ποια <Και> είναι η συμβουλή σου σε έναν νέο άνθρωπο που θέλει να ακολουθήσει, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Είναι και λίγο πιο προσωπικό στο τέλο, αλλά δεν μιλώ με ένα τυχαίο πρόσωπο. Θέλει να ακολουθήσει τη δημοσιογραφία. Εγώ ξέρω ότι όποιο μα ρωτά προσπαθούμε να τον αποτρέψουμε περισσότερο για όρου οικονομικού. Αλλά αυτό που θέλει να την ακολουθήσει, ό,τι αποτροπή και να χρησιμοποιήσει, θα την ακολουθήσει. Γιατί πρέπει να υπάρχει και το μικρόβιο. Ποια είναι η συμβουλή σου, ε, Όταν ο Πρίτανη τη Θεσσαλονίκη με πίεζε να πάω στο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη να κάνω δημοσιογραφία, του έλεγα: Δεν πα καλά, μου φαίνεται. Τι να, τι να διδάξω εγώ σε αυτά τα παιδιά, δηλαδή, πού να του βγάλω, σε ποιο κόσμο. Όμω, πολύ γρήγορα συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ εγωιστικό αυτό. Σαν να σταματάει η ζωή σε εμά. Δεν είναι έτσι. Η ζωή συνεχίζει και μπαίνουν καινούργια μυαλά, καινούργια ταλέντα, καινούργιε δυνατότητε, καινούργιε ικανότητε. Εγώ παρακαλώ τα παιδιά να θέλουν να κάνουν δημοσιογραφία, να θέλουν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή. Να έρθουν να με βρουν να του πείσουν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίω Εδώ... σα ευχαριστούμε όλου για αυτήν την εξαιρετική δουλειά που παρακολουθήσαμε απόψε. Και από τις αντιθέσεις, τα ίχνη, γιατί όπως είπες σωστά εσύ, δεν χωράει η λύθη. Στην τελική, η αλήθεια είναι η λήθη, και αυτή εξαφανίζει και την ίδια τη λύθη και κρατά τη μνήμη και τα ίχνη φυσικά μπορούν να μας βοηθήσουν να φτάσουμε ξανά σε αυτά που ξεχνάμε. Καλό σας βράδυ.